λες. Δεν πάω απέναντι στο πεζοδρόμιο. Έχω μια φήμη σε αυτή τη γειτονιά. Δεν θέλω να με βλέπουν να περπατάω δίπλα σε ένα κοριτσάκι. Βλακάκο, άντε χάσου. Κι εγώ έχω μια φήμη. Βλακάκο! Τι ήταν αυτό? Καλά είσαι? Καλά είμαι εγώ, είσαι εντάξει? Εντάξει, καλά είμαι. Σε ευχαριστώ, μου έσωσες τη ζωή. Δεν κάνω τίποτα. Τελικά δεν είσαι τόσο βλακάκος όσο νόμιζα. Πάμε. Λοιπόν, η Ματίνα έχει στο πορτοφόλι της 128 ευρώ. Και από αυτά δίνει το 1/8 των χρημάτων της για να αγοράσει ένα παντελόνι. Πόσα λεφτά της έμεινα? Βρε καλώς τους. Δεν μου λέτε, πού είσαστε εσείς? Φύγατε νωρίτερα από μένα και έρχεστε τώρα? Τι έπαθε το χέρι σου? Τίποτα, έμπλεξα σε ένα καυγά και πλακώθηκα με κάτι παιδιά. Τι έκανες, πλακώθηκες με κάτι παιδιά? Τι να σου πω, παιδάκι μου, ό,τι και να σου πω θα είναι λίγο. Και εσύ τι έκανες μαζί, τον βοηθούσες? Βρε μαμά, ψέματα σου λέει. Απλά πήγε να μου πατήσει ένα αυτοκίνητο και ο Θανάσης έπεσε πάνω μου, με τράβηξε από τον δρόμο και με έσωσε. Φυσικά στραμπούληξε λίγο το χέρι του, αλλά εντάξει, θα του περάσει. Να σε πατήσει αυτοκίνητο, πώς, πού, γιατί? Οι πρώτες βασικές ερωτήσεις της Ελληνίδας μάνας. Δεν μου λες, κάνεις και χιούμορ από πάνω. Και εσύ που το έχεις στο μυαλό σου, ε? Πρέπει να ανησυχώ τώρα και για τα αυτοκίνητα. Οι επόμενες βασικές ερωτήσεις. Δεν τα πάμε καθόλου καλά σήμερα, πήγαινε στη θέση σου. Πονάς πολύ? Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, ε. Θανάση, σε ευχαριστώ. Τι έγινε τώρα? Στο μάθημά μας, συνεχίζουμε. Εξεφτυλά, σε φίλη, σε φίλη. Επειδή την έσωσα, ρε. Και από πότε σώζεσαι η κορίτσια, ε? Παιδιά, Θανάσης ο κοριτσοσώστης.